πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας Μιχάλη Ιγνατίου μέχρι τις εκλογές στην Τουρκία είναι και η κατάσταση της υγείας του Ερντογάν. Και έχω την εντύπωση ότι πλέον και ύστερα από τη συνάντηση που είχε με τον Μπάιντεν, οι Αμερικανοί ξέρουν από πρώτο χέρι σε τι κατάσταση είναι η υγεία του Τούρκου Προέδρου. Καλησπέρα, Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του Ερντογάν, αλλά μέχρι τη στιγμή δεν μπορεί να διαβεβαιωθεί η κατάσταση της υγείας του. Αυτό που βλέπουμε στα βίντεο είναι ανησυχητικό σίγουρα, και το λέω υπό την έννοια ότι φαίνεται ένας άνθρωπος με πολλά προβλήματα. Από την αμερικανική πλευρά δεν έχει διαρρεύσει οποιαδήποτε πληροφορία. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Biden, συνάντησε με τον κύπελλο του Άκη Ρώμη. Ήταν εκείνη η συνάντηση των 20 λεπτών με την μετάφραση που στο τέλος διήρκε σε μία ώρα, διότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να ακυρώσει την επόμενη συνάντησή του, όταν προφανώς κατάλαβε ότι τα πράγματα με την Τουρκία στο επίπεδο των σχέσεων με την Αμερική είναι πλέον οριακά. Οπότε θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι οι Αμερικανοί έχουν μία καλή ιδέα για την κατάσταση του Ερντογάν. Και σίγουρα, όπως συνηθίζουν οι Αμερικανοί διπλωμάτες, από την Άγκυρα. Οι Αμερικανοί, εκτός από τα θέματα πολιτικής και διπλωματίας, είχαν την ευκαιρία, όπως είπαμε, να δουν τον Ερντογάν για μία ώρα και να τον ψυχολογήσουν και να καταλάβουν τον περίπου. Τον ακτινογράφησαν. Σίγουρα θα έκαναν αυτό το λεγόμενο ψυχογράφημα. Δεν έχω αμφιβολία ότι προσπάθησαν να καταλάβουν περίπου πώς έχει η κατάσταση της υγείας του. Αλλά δεν έχει ακόμα γίνει κάποια διαρροή. Σίγουρα είναι ένα θέμα που τους απασχολεί πολύ, διότι θα μπορούσε να είναι απρόβλεπτη η μετα-Ερντογάν Τουρκία. Έχουμε ακούσει καλούς και σοβαρούς αναλυτές να λένε ότι μετά τον Ερντογάν θα αλλάξει η κατάσταση τόσο καλύτερο και για τη Δύση και για την Αμερική. Προσωπικά μου επιτρέπει στο βρίσκο χλωμό, διότι αν διάδοχος είναι κάποιος από το περιβάλλον του, ας πούμε ο Σοϊλού, θα συνεχίσει την ίδια πορεία. Αν είναι κάποιος από τους κεμαλιστές, δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες και αυτοί οι αντιαμερικανοί είναι. Γενικά πλέον η κοινωνία στην Τουρκία είναι αντιαμερικανική και αντιλαμβάνομαι από κάποιες κουβέντες που άκουσα ότι αν κερδίσουν οι κεμαλιστές, δεν είναι διατεθειμένοι να στείλουν, ένα παράδειγμα λέω, τους 400 πίσω στη Ρωσία. Ναι, επίσης, να μην μας διαφεύγει, Μιχάλη, ότι οι κεμαλιστές είναι πολύ πιο σκληροί απέναντι στην Ελλάδα. Είναι εκείνοι οι οποίοι ήγηραν το θέμα της ελληνικής κυριαρχίας σε κατοικημένα νησιά και εξώθησαν τον Ερντογάν να τους ακολουθήσει σε αυτή τη ρητορική. Ας μην μας διαφεύγει. Βέβαιως, πολύ σωστά το λες. Νομίζω για την Ελλάδα συμφωνούμε όλοι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Μην είναι και χειρότερα. Δεν το ξέρουμε, αλλά οπωσδήποτε δεν θα αλλάξει κάτι από την άποψη σχεδιασμών και επιθετικότητας. Σε αυτό που διαφωνώ με μερικούς αναλυτές είναι ότι οι σχέσεις με τη Δύση θα βελτιωθούν. Ο Ερντογάν έχει δημιουργήσει μια σχολή με ακραίες ισλαμικές και εθνικιστικές σκέψεις. Μας τα έχει πει πολλές φορές η Μάρια αυτά. Ομιλούμε για μια γενιά ανθρώπων από τις αρχές του 2000. Όταν και έγινε αντιληπτό ότι θα κέρδιζε τις επόμενες εκλογές. Αλλιώς ξεκίνησαν όμως τα πράγματα. Και πολλοί λένε ότι είναι δημιούργημα και των Αμερικανών ο Ερντογάν εκείνης της εποχής. Κοίταξε, αν μελετήσει κανείς την πορεία του, θα δει πώς εξελίχθηκε από ένα φιλοδυτικό ηγέτη, εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά, σε ένα ισλαμοεθνικιστή με αντιδυτικές ιδέες. Εάν υποστηρίξουμε λοιπόν ότι είναι δημιούργημα των Αμερικανών, θα έχουμε δίκιο. Διότι η πορεία του τα πρώτα χρόνια ήταν ταυτισμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες που τον βοηθούσαν ποικίλο τρόπο. Και μην ξεχνάς ότι τον βοήθησαν και στην Κύπρο με το σχέδιο Ανάν. Όταν λοιπόν ο Ερντογάν ένιωσε δυνατός, ακολούθησε μια ανεξάρτητη πορεία για να φτάσουμε στο σημείο ο αντιαμερικανισμός υπό την ημερών του να έχει εκτοξευτεί στα ύψη, Γιάννη. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι στην πρώτη φάση της σταδιοδρομίας του Ερντογάν ζήσαμε τα πιο ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ήταν τότε το δόγμα Νταβούτογλου, το οποίο είχε υιοθετήσει των μηδενικών προβλημάτων με τους γειτονές του. Από το 2016 και μετά, όπως είπες, άλλαξαν τα πράγματα και βλέπουμε αυτόν τον μεταμορφωμένο Ερντογάν. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη.